Υπουργοί, οπότε θα πηγαίνουμε δύο ομιλητές και ένας υπουργός θα είναι ενδιάμεσα για να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Υπολογίζουμε μέχρι τις 11, καλώς κόντων των πραγμάτων, να έχουμε ολοκληρώσει και με ανοχή στο χρόνο μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, για 10 λεπτά έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κριτική της Νέας Δημοκρατίας μου έχει δημιουργήσει μια ιδιόρυθμη αίσθηση. Από τη μια μεριά υπάρχει κριτική ότι η χώρα δοκιμάζονται, οι θεσμοί, η δημοκρατία προσεγγίζει, απομακρύνεται, αποστασιοποιείται από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία έγινε κόμμα της αλλαγής, υποσχέται πλέον ότι θα έρθει και θα τα αλλάξει όλα. Οπότε αισθάνομαι τη διπλή ανάγκη να καταθέσω μερικές από τις αλλαγές που κάνει η παρούσα κυβέρνηση, διότι όταν και αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον πρέπει να έχει καταγράψει πόσο έχει αλλάξει η χώρα το διάστημα αυτό, για να μπορεί να διευκολυνθεί και ο τρόπος αλλαγών όπως θα τις επιδιώξει. Και επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω γενικά, μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα, και προκαλώ τη Νέα Δημοκρατία να μας πει ποιες από τις αλλαγές που θα αναφέρω θα τις πάρει πίσω. Και ξεκινάω όχι από την ενέργεια, αλλά από τη χωροταξία. Στη χωροταξία, την κατάσταση την ξέρετε, των τελευταίων 40 χρόνων μάλλον, κάνουμε 8 αλλαγές τον περασμένο 1,5 χρόνο. Αρχίζω. Πρώτον, αναρτήσαμε τους δασικούς χάρτες με προοπτική άμεσης επικύρωσης. Παραλάβαμε δάση επικυρωμένα στο 1% της ελληνικής επικράτειας. Αναρτούμε τους δασικούς χάρτες, τους επικυρώνουμε, παρά τις κραυγές ότι θα διαλυθεί το σύμπαν, θα πέσει η κυβέρνηση, θα ξεσηκωθούν οι αγρότες, και φιλοδοξούμε ότι μέχρι το 19 θα έχουμε καλύψει το 70% των δασών της χώρας. Δεύτερη μεταρρύθμιση. Μέχρι τέλος του 18 θα έχουμε οριοθετήσει τις ελληνικές παραλίες. Θα ξεφύγουμε από αυτό το καταπληκτικό φαινόμενο. Να προσπαθώ ως υπουργός χωροταξίας να βρω ποια είναι η οριοθέτηση στη Μύκονο και να βρίσκω 3 γραμμές. Όχι μία, ούτε δύο. 3 γραμμές. Οριοθετούμε τις παραλίες, λοιπόν. Το κάνουμε και τα δύο αυτά πράγματα για ένα και μοναδικό λόγο. Επειδή θέλουμε να αποκτήσει η χώρα χρηματολόγιο. Τα προηγούμενα 15 χρόνια τα ξέρουμε. Φέρνουμε λοιπόν στη Βουλή, βγήκε στη διαβούλευση με τον κύριο Κοντονή, κτηματολόγιο, ενιαίο φορέα κτηματολογίου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενοποιούμε το κτηματολόγιο και τα υποθηκοφυλακία σε ένα νομοσχέδιο τομή που φτιάχνει ένα ενιαίο φορέα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που μαζί με τις 32 μελέτες που έχουμε προκηρύξει, εκ των οποίων 28 έχουν υπογραφεί, τη Ελλάδα φιλοδοξεί να αποκτήσει πλήρες κτηματολόγιο για το 78% της ελληνικής επικράτειας το 2020. Και αν το κτηματολόγιο δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου μαζί με τα δάση, τις παραλίες και πολλά άλλα, τα προβλήματα παραμένουν. Οπότε κάναμε 2 ακόμα μεγάλες τομές. Πρώτον, ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Και είπαμε ότι από τούδε και εφεξής, οι Δήμοι, που καλύπτουν το 100% πλέον της επικράτειας, καλούνται στα αμέσως επόμενα χρόνια, θα βρούμε και χρηματοδότηση πολύ σύντομα, να καταρτήσουν τοπικά χωρικά σχέδια που καλύπτουν πλέον το σύνολο της επικράτειας, γιατί οι Δήμοι πια είναι και αστική και αγροτική γη μαζί. Επιπρόσθετα, για να διευκολυνθεί το έργο τους, ολοκληρώνεται και περνάει από το ΣΤΕ το προεδρικό διάταγμα για τις χρήσεις γης, που θέτει τους κανόνες για το πώς να καταρτήσουν αυτά τα σχέδια. Και η τρίτη μεγάλη παρέμβαση που κάναμε, αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτείται και ελέγχεται ένα κτίσμα στην Ελλάδα. Ψηφίσαμε τον νόμο μαζί με τον νόμο για τα αυθαίρετα, που παρέτεινε για 30 χρόνια με κοινωνικά κριτήρια πλέον τη χρήση των αυθαιρέτων. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για το πώς αδειοδοτούνται πλέον αυτά. Αδειοδοτείται από την πολεοδομία, δεν ελέγχεται πλέον από την πολεοδομία.
ελέγχεται κατά το στάδιο κατασκευής από ιδιώτες μηχανικούς που φέρουν την ευθύνη, αυτοί που φτιάχνουν το κτίσμα, και από ιδιώτες μηχανικούς ελεκτές του δομημένου περιβάλλοντος που ελέγχουν αν το κτίσμα γίνεται σύμφωνα με την άδεια που έχει. Και μεταφέρουμε τον έλεγχο σε άλλη αρχή, στην περιφέρεια, στο παρατηρητήριο, το οποίο αποκτά την αρμοδιότητα και να ελέγχει και να γκρεμίζει και να βάζει πρόστιμα, δρακόντια πρόστιμα, προσπαθώντας να θεραπεύσουμε το πρόβλημα των αυθαιρέτων. Και σαν να μην έφταναν αυτές οι 6 αλλαγές που κάναμε το προηγούμενο χρόνο, φέρνουμε επιτέλους και τη θαλάσσια χωροταξία με καθυστέρηση και με την απειλή πλέον προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θαλάσσια χωροταξία, η οποία ρυθμίζει και θα ρυθμίζει, όπως η χερσαία χωροταξία, τους κανόνες για το θαλάσσιο χώρο και τους κανόνες με τους οποίους θα κινούνται οι δραστηριότητες στη θάλασσα. 8 μεταρρυθμίσεις απαρρύθμισα. Θα ήμουν πανευτυχής σε ποια από αυτές θα ξεφύγεται στο μέλλον από το λατινοαμερικάνικο περιβάλλον που φτιάχνουμε και θα επαναφέρεται το ευρωπαϊκό, το οποίο κληρονομήσαμε από εσάς λίγο καιρό πριν. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, επειδή είμαστε και κατά των επενδύσεων ως γνωστόν και ο Τσακαλώτος πατάει τα κουμπιά στη Wall Street και ταυτόχρονα δεν ξέρω μέσα του τι κάνει, βράζει υποθέτω, έχουμε εγκρίνει 6 προεδρικά διατάγματα επενδυτικών σχεδίων, δυστυχώς μόνο τουριστικών, από τις στρατηγικές επενδύσεις, στην Κρήτη, στη Φωκίδα. Τα πιο πολλά από αυτά ήταν για αρκετά χρόνια στα σερτάρια, με τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν και τα ψηφίσαμε. Τα στείλαμε και εγκρίθηκαν ως προεδρικά διατάγματα. Ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει και τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς σε 4 περιοχές σημαντικές και προχωράνε και αυτά. Και εν κατακλείδη, κατά σύμπτωση, έχω και το προεδρικό διάταγμα για το ελληνικό με τις τελευταίες πινελιές στο Υπουργείο για να δημοσιευθεί. Έχετε χύσει πολλά κροκοδίλια δάχτυρα γύρω από αυτό. Και έγινε με κάποιο τρόπο απόλυτα νόμιμο, από ό,τι ξέρω. Πέρασε και από ΚΑΣ, πέρασε και από εκεί, πέρασε και από εκεί. Πέρασε από όλους τους θεσμούς, όπως προβλέπει ο νόμος, όλες οι διαδικασίες, και καταλήγει επιτυχώς. Και μία τελευταία. Έχουμε κάνει ρεκόρ παραχώρησης δημόσιων χώρων στους Δήμους. Ρεκόρ παραχώρησης σε όλη την Ελλάδα δημόσιων χώρων στους Δήμους. Δεύτερη ερώτηση. Τι από αυτά θα ανακαλέσετε και ποια είναι η μεγάλη πολιτική με την οποία θα πορευτείτε. Τούτου δοθέντων μπορώ να μπω στο κατεξοχήν πιο αγαπημένο μου θέμα, την ενέργεια. Η ενέργεια αντιμετωπίζει μπροστά της ένα μεγάλο μετασχηματισμό, το ξέρουμε όλοι. Η χώρα μας ψήφισε το Παρίσι, υποστηρίζει το 2030 τα πιο φιλόδοξες στόχους για την Ευρώπη. Θέλουμε να είναι δεσμευτικοί αυτοί οι στόχοι. Και αυτό συνεπάγεται 2 πράγματα. Πρώτον, ότι θα πάμε σε ένα ενεργειακό μείγμα με ΑΠΕ 50% ή γύρω στο 50%, φυσικό αέριο και διατήρηση του λιγνίτη με νέας εργοστάσια, στα οποία το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι μικρότερο, άρα συμβατό με τους περιβαλλοντικούς στόχους του 2030. Και δεύτερον, ισχυρή εξοικονόμηση ενέργειας 1,5% ετησίως, το οποίο σημαίνει τεράστια επένδυση στα κτίρια, στις μεταφορές και ένα πάρα πολύ δύσκολο στόχο, το οποίο είναι οι δεσμεύσεις που έχουμε ως χώρα και είμαστε έτοιμες να υπηρετήσουμε. Τι κάνουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους? 3 πράγματα. Πρώτον, προωθούμε τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ έχουν, όπως ξέρετε, κλείσει ένα κύκλο. Και τα αιωλικά δώσαν τις τελευταίες άδειες με εγγυημένες τιμές. Τα φωτοβολταϊκά έχει κλείσει ο κύκλος των εγγυημένων τιμών. Άρα από τούδε και εφεξής θα μπούμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες, προσδοκώντας οι ΑΠΕ πλέον να αποκτούν τιμές πολύ κοντά, και γίνονται πολύ κοντά, στο φυσικό αέριο ή σε άλλες μορφές. Άρα και οικονομικά να μπορέσουν να προωθηθούν. Και ταυτόχρονα εισάγαμε στον Βουλή, συζητιέται αυτές τις μέρες, τις ενεργειακές κοινότητες, ένα νομοσχέδιο τομή που θα επιτρέψει
στους καταναλωτές κάθε μορφής και είδους, ιδιώτες, αγρότες, δήμους, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες και ούτω καθεξής, να παράγουν τη δική τους ενέργεια, αυτή που χρειάζονται να καταναλώσουν, ανοίγοντας έτσι την κοινωνική οικονομία και τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας που θα δώσει μια τεράστια όθηση στις ΑΠΕ με βάση τους στόχους αυτούς. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι δημιουργούμε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ανοίγουμε τις αγορές ενέργειας σε όλα τα επίπεδα. Το χρηματιστήριο ενέργειας θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο. Ανοίγει η αγορά του φυσικού αερίου από την 1η-1η του 2018 και ταυτόχρονα προωθούμε αλλαγές οι οποίες θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο που ταυτόχρονα με το άνοιγμα των αγορών θα υπάρξει και μια πολύ ισχυρή μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες τοπική παραγωγή και αποκεντρωμένη παραγωγή. Και το τελευταίο που κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά, το τρίτο και το τελευταίο, δίνουμε ισχυρούς κανόνες κοινωνικής πολιτικής στον ενεργειακό τομέα. Να υπενθυμίσω, αλλάζουμε τα οίκο και τον τρόπο υπολογισμού τους, ούτως ώστε να μην έχουμε τις απότομες αυξήσεις στα νοικοκυριά από κάθε σημείο κατανάλωσης και πάνω. Ένα. Δύο. Αλλάζουμε το κοινωνικό τιμολόγιο και το στοχεύουμε με μεγάλες εκπτώσεις, 70% στα πιο φτωχά νοικοκυριά. Και το τρίτο, τα πολύ ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν χάσει και το κοινωνικό τιμολόγιο, ιδρύουμε ταμείο στο οποίο θα προσφεύγουν προκειμένου να αποκτούν την αρρωγή για να ξανασυνδεθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Επιπρόσθετα σε αυτό, οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν ένα εργαλείο, οι δήμοι, να μπορούν να συνδέσουν τα ρολόγια των ευάλωτων οικοκυριών και να παράγει ενέργεια ο Δήμος και να συμψηφίζει με τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ξαναθέτω το ερώτημα. Τι από αυτές τις αλλαγές θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αλλαγής μέσα στην αλλαγή? Πάντως, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, δεν θα τα ξαναβρείτε. Αυτό είναι σίγουρο. Κλείνω με δύο ακόμα σημεία. Το ένα έχει να κάνει με τα ορυχεία. Φέρνουμε για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 70 ένα νέο λατομικό νόμο, πολύ σύγχρονο, πολύ ικανό που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες του εξορυχτικής μας δραστηριότητας, μαζί με σημαντικές αλλαγές στο μεταλλευτικό κώδικα. Ένα αίτημα μιας πολύ μεγάλης περιόδου που θα δημορφώσει ένα πολύ διαφορετικό, σταθερό, περιβαλλοντικά πολύ πιο ισορροπημένο πλαίσιο για τη λειτουργία της εξορυχτικής διαδικασίας. Και δεύτερον, στο επίμαχο θέμα της Eldorado Gold, το οποίο αποτέλεσε επίσης ένα σημείο εχμής, τελικά τα πράγματα έχουν πάει στη διαιτησία, ακριβώς με επίμαχα ερωτήματα τα οποία είχαν αποτελέσει και το θέμα των συζητήσεών μας, δηλαδή αν μπορούν να εκπληρωθούν οι δύο βασικοί στόχοι που είχαμε θέσει από την πλευρά του Δημοσίου, δηλαδή αν είναι τεχνικά εφικτή η λύση της πλήρους καθετοποίησης και δεύτερον αν είναι περιβαλλοντικά ασφαλής. Κλείνοντας, θα θίξω ένα τελευταίο θέμα, το οποίο αποτελεί το πεδίο δραστηριοποίησης της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ο προϋπολογισμός, από ό,τι φαίνεται, δεν θα καταρρεύσει. Η οικονομία, επίσης, μπορεί να μην αναπτυσσόταν όπως θα αναπτυσσόταν αν είχε μείνει η Νέα Δημοκρατία, λέει, 20 χρόνια, αλλά και αυτή κάτι κάνει. Άρα δεν κινδυνεύει με κατάρρευση ούτε η οικονομία ούτε ο προϋπολογισμός. Σίγουρα πάντως, με βάση την κριτική που μας ασκεί η Νέα Δημοκρατία, κινδυνεύει με κατάρρευση ΔΕΗ. Και εκεί επιτρέψτε μου να σταθώ μισό λεπτό, διότι πρέπει να απαντήσουμε απέναντι σε αυτή την κριτική της κατάρρευσης της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ φέτος πήρε τα ακόλουθα ποσά. Πήρε όλα τα οίκο της περίοδου 12-15. Θυμήστε μου ποιος κυβερνούσε την περίοδο τότε και δεν πλήρωνε τα οίκο. Κάποιοι και κυβερνούσαν τότε. Πληρώσαμε λοιπόν όλα τα οίκο από το κοινωνικό πλεόνασμα. Δεύτερον, διότι αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ. Άρα είναι καθαρό κοινωνικό μέρισμα. 350 εκατομμύρια. Δεύτερον, πήρε άλλα 340 από την πώληση του ΤΑΔΜΙΕ, 670. Και πήρε και άλλα 430 από το δημόσιο, από την εξόφληση των χρεών του δημοσίου
και από τις προκαταβολές για τη σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Χουλιαράκης με τη ΔΕΗ. 1,2 δις. Λέτε να καταρρεύσει χρηματοοικονομικά. Δύσκολο μου ακούγεται. Η ΔΕΗ λοιπόν δεν θα καταρρεύσει χρηματοοικονομικά, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, αν κρίνουμε, και κάποιος που ξέρει και έχει εξοικειωθεί και με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της ΔΕΗ και τα χρέη και τα δάνεια και πότε λήγουν. Άρα στο χρηματοοικονομικό κομμάτι νομίζω ότι μάλλον πρέπει να αποσυρθεί η ιδέα της άμεσης κατάρρευσης. Την άκουσα πρώτη φορά τον Ιούνιο, τον Ιούνιο δεν κατέρρευσε. Ακολούθησε ο Σεπτέμβρης που ήταν σίγουρο ότι θα καταρρεύσει, δεν κατέρρευσε πάλι, ήταν να άρουν οι τράπεζες στην εμπιστοσύνη τους, δεν το έκαναν και φτάσαμε στο μαγικό Δεκέμβρη που ο απολογισμός είναι 1,2 δις φέτος εισρωή χρημάτων στην ΔΕΗ από όλες αυτές τις πηγές. Πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα της ΔΕΗ, αφού δεν κατέρρευσε χρηματοοικονομικά. Κινδυνεύει από την συμφωνία που κάναμε με την DGCOM και όχι με τους θεσμούς, με την DGCOM, για το επίμαχο θέμα της πώλησης των λιγνητικών μονάδων. Υπενθυμίζω πάλι για πολλωστή φορά ότι εμείς κληρονομήσαμε μία κατάσταση στην οποία σερνότανε η χώρα επί χρόνια, πριν κυβερνήσουμε εμείς τη χώρα, επί χρόνια στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την θέμα του μονοπωλίου που είχε η ΔΕΗ στο λιγνίτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οριστικά και αμετάκλητα, μετά από 7 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι πρέπει να αρθεί το μονοπόλιο που έχει η ΔΕΗ στην πρόσβαση στο λιγνίτη, στην παραγωγή ενέργειας. Υπόψη ότι λίγο πριν, όταν ήρθαμε εμείς τα πράγματα, είχαμε ακυρώσει τη συμφωνία που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση στη μικρή ΔΕΗ. Να σας θυμίσω τι έλεγε τη σύμβαση, η συμφωνία της μικρής ΔΕΗ. Οριζόντια πουλούσαμε το 22 έως 25% λιγνίτη, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, οι τρεις πηγές με που παράγει ενέργεια. Και νόμε, γιατί ακούω μια κριτική από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε μια συμφωνία για μείωση του μεριδίου της Λιανικής. Και νόμε, δηλαδή και μείωση μέσω των νόμε στο μερίδιο της Λιανικής, άρα 22 με 25% της παραγωγής και ταυτόχρονα νόμε για να μειωθεί το μερίδιο της στη Λιανική. Αυτή ήταν η μικρή ΔΕΗ που καταργήσαμε. Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μετά από συζήτηση με τους θεσμούς, καταλήξαμε συμφωνία ότι πρώτον δεν συζητάμε υδροηλεκτρικά ή άλλες δραστηριότητες της ΔΕΗ, και έχουμε μια συμφωνία η οποία λέει θα εφαρμόσουμε την απόφαση για τους λιγνίτες μέσα από τη διαπραγματεύση με την DGCOM και καταλήξαμε. Αυτό είναι το 9% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ. Είναι περίπου το 40% της λιγνητικής της παραγωγής που αντιπροσωπεύει 9,1% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα συναποφασίσαμε ότι τα νόμε τα οποία χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο και χρησιμοποιούμε ως εργαλείο για να μειωθεί το μερίδιο της ΔΕΗ στη Λιανική θα απομειωθούν κατά αναλογία της μεταπόλησης της πόλης των μονάδων όταν αυτή ολοκληρωθεί. Συνεπώς έχουμε μια ισορροπημένη συμφωνία, πολύ διαφορετική από αυτή την οποία κληρονομήσαμε και καλώς ακυρώσαμε, την οποία προχωράμε βήμα προς βήμα και ισχυροποιείται το επιχείρημα που λέμε από την αρχή ότι μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές στον τομέα της ενέργειας η ΔΕΗ θα παραμείνει ο πυλώνας του ενεργειακού μας συστήματος. Σήμερα παράγει το 50% και έχει το 80% της αγοράς. Μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές θα παραμείνει ο βασικός πυλώνας, θα συνεχίσει να παράγει κοντά στο 50%, θα αναπτύξει και τη ΣΑΠΕ, θα κάνει και άλλες δραστηριότητες και θα έχουμε ένα ενεργειακό σύστημα σταθερό, απελευθερωμένο με άλλους φυσικά παίχτες στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα σταθερό, σίγουρο και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μετάβασης με ένα συγκεκριμένο και συγκροτημένο τρόπο. Και απέναντι σε αυτές τις αλλαγές θα ήθελα πραγματικά να δω ποιες θα πάρετε πίσω για να μας θυμίσετε ότι υπάρχει και μια άλλη Ευρώπη την οποία δεν έχουμε ανακαλύψει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει